Ο Μέκα Νιούς, δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Πολεμικό συνάγερμο στη Μαύρη Θάλασσα. Ρωσία και Ουκρανία παραμένουν με το δάκτυλο στη σκανδάλη μετά το χθεσινό θερμό επεισόδιο. Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βίντεο ντοκουμέντο έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία. Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη. Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή. Τέσσερις Τούρκοι αξιωματικοί νεκροί και ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια. Ξεκίνησε δεύτερη γεώτρηση η Τουρκία στα ανοιχτά της Μερσίνας. Για μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή προειδοποιεί ο Ακιντζή και αποκαλύπτει ότι η νέα περιοδία της Τζέιν Χολούτ θα αρχίσει από την Άγκυρα στις 5 Δεκεμβρίου. Μόνο μια αίτηση για το τεμάχιο 7 στην Κυπριακή ΑΟΣ από την κοινοπραξία Total Eni. Δεν καταργείται η κάρτα φιλάθλου, αλλά μετατρέπονται σε πειθαρχικά τα ποινικά αδικήματα και την ευθύνη θα φέρουν τα σωματεία. Τι αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης με ΚΟΑ και ΚΟΠ. Αλυσιδωτές συνέπειες και χάσμα στα κοινωνικά στρώματα προκαλούν τα ψηλά ενίκια. Την παρέμβαση του κράτους ζητούν οι βουλευτές. Θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών. Έντονος προβληματισμός για το ατέλειωτο μακελιό στους δρόμους. Βιαστικοί, ανυπόμονοι, απρόσεκτοι, ανεύθυνοι και αγενείς χαρακτηρίζονται οι Κύπριοι οδηγοί. Την τελευταία του πνοή άφησε ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Ιταλικού κινηματογράφου. Απόψε στις 8 και 10.